είναι σήμερα το πρώτο βήμα στο Λατίφι στο ξεκίνημα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Περίπου 100 άτομα, αγρότες, κτηνοτρόφοι αλλά και εκπρόσωποι σωματείων συγκεντρώθηκαν ενώ τα πρώτα τρακτέρ παρατάχθηκαν στη μία πλευρά της Εθνική Οδού Πατρών Πύργου. Θα έρθουν τα τρακτέρ σιγά σιγά σήμερα. Μαζευτήκαμε, συγκεντρωνόμαστε μέχρι την Πέμπτη που θα κατεβεί και όλη η Ελλάδα λόγω ότι έχει χιόνια πάνω και ελπίζω να μην χαλάσει τόσο πολύ ο καιρός που να δημιουργήσει θέμα. Εδώ πρέπει να φέρουμε τα μηχανήματα και ο στρατός που χρειάζεται που είμαστε εδώ και είμαστε αρκετοί σε πρώτη φάση σήμερα. Η ομάδα παραγωγών συμπαρασκεύεται στον αγώνα των αγροτών, θα είναι δίπλα τους ό,τι χρειαστούν οι αγρότες. Καλώ όλους τους αγρότες του νομού Ηλίας να έρθουν σήμερα στο Λατίφι με τα αγροτικά για να ενισχύσουν τον αγώνα. Το 2017 πρέπει να καταλάβουν όλοι οι αγρότες ότι δεν θα είναι το ίδιο με το 2016. Ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες έως την Πέμπτη, όπου συνολικά στην ελληνική επικράτεια θα βγουν οι αγρότες στους δρόμους. Παιδιά, αυτό που γίνεται αυτές τις τελευταίες μέρες με τους δασικούς χάρτες έχει αναστατώσει πολύ τους αγρότες. Ειδικά τα χωριά του Δήμου Ολένης που είναι, δεν είναι ο τύπος της φωτιάς, είναι από το 1945 που λένε αυτοί. Μας βγάνει όλες τις περιουσίες μας, τα λιοστάσια μας, τις αφίδες. Είναι όλα δασικά. Είναι μια αιτία μεγάλη που γίνεται σβάρος. Δεν φτάνει τόσα προβλήματα που μας είχαν, θες φορολογικό, θες ασφαλιστικό, θες ηλια 2 που είχαν κάνει τα χωριά να ρημώσουν. Τώρα μας παρουσιάζουν και τους δασικούς χάρτες. Αυτοί που παρουσιάσανε προχτές νομίζω ήσαν ντεβαλτοί να καταστρέψουν τα ρημωμένα χωριά, τους πραγματικούς ήρωες που ζούμε στο χωριό και τα κρατάμε ζωντανά. Παρουσία αστυνομικών δυνάμεων που περιορίστηκαν σε τροχονομικά καθήκοντα, οι αγρότες πραγματοποίησαν ανοιχτή συνέλευση όπου τους ενημέρωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΥ, Χρήστος Γιαννόπουλος, για τη μορφή του αγώνα. Αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι να σηκωθούν από τα σπίτια τους, να βγουν στον δρόμο. Καλούμε όλους τους αγρότες Ηλίας στα χωριά εδώ της περιοχής μας να σηκωθούν να φέρουν τα αγροτικά τους μηχανήματα. Πλέον ο αγώνας είναι αγώνας επιβίωσης. Οι αγρότες την πρώτη ημέρα δεν προέβησαν σε κάποιο συμβολικό αποκλεισμό, όμως αυτό είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο για αύριο.